Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε εδώ, αν και βρέχει, αν και χιονίζει, αν και κάνει κρύο, με το κορίτσι των άστρων και των συνέφων και των συμπάντων, την αστρονόμο μας, την Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην αιαρινή εσημερία. Και για να κάνεις αφιέρωμα, Αναστασία μου, στην αιαρινή εσημερία, θα πρέπει λίγο να έχεις AR μέσα σου, γι' αυτό και μου ήρθες με τα λουλουδάτα σου εδώ πέρα μέσα. Και φυσικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο το πράγμα πιο νωρίς. Δηλαδή, από τον χωρισμό, διαχωρισμό των εποχών, από πότε το αντιλήφθηκε αυτό ο Έλληνας, διότι είναι μεγίστη επιστημονική γνώση να γνωρίζεις όχι ότι μόνο ο χρόνος έχει 365 μέρες, αλλά να τον διαιρέσεις κιόλας. Πολύ ωραία, γεια χαρά σε όλους. Ευχαριστώ Γιώργο για την πρόσκληση, ιδιαίτερα τώρα στην αρχή της Άνοιξης. Καλή Άνοιξη σε όλους μας. Θα ανακάμψει ο καιρός, η Άνοιξη έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Λοιπόν, η αιαρινή ησημερία είναι μια συγκεκριμένη στιγμή του έτους, έτσι ένα από τα τέσσερα ας πούμε κομβικά σημεία, καθώς παρατηρούμε τον ήλιο στον ουρανό. Και για την ακρίβεια, καθώς η γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Γιατί λοιπόν έχουμε τις εποχές, γιατί έχουμε τις ησημερίες, γιατί έχουμε τα ηλιοστάσια. Λοιπόν, η γη μας γυρνά γύρω από τον ήλιο σε 365 μέρες μέσα σε ένα έτος. Και κάτι. Και κάτι, 0,25. Αυτό το ρημάδι το κάτι πάντα με βασάνιζε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το έχει υπολογίσει και ένας αγαπημένος σου αρχαίος Έλληνας αστρονόμος. Το ξέρουν όλοι νομίζω. Οι ακροατές, ο ύπαρχος είχε υπολογίσει με ακρίβεια. Μεγάλε ύπαρχε. Ναι, είχε υπολογίσει με ακρίβεια τη διάρκεια του έτους, ότι είναι 365,25 ας πούμε περίπου μέρες. Και γι' αυτό, επειδή αυτό το κόμμα κάτι μας εξαναγκάζει και μας βάζει δηλαδή στον κόπο κάθε 4 χρόνια να προσθέτουμε μία μέρα και να έχουμε τα δίσεκτα έτη για να είμαστε συμβατοί με την πραγματική κίνηση που παρατηρούμε του ήλιου στον ουρανό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάθε μια μεγάλη περίοδο τρώμε και μέρες. Έτσι, θυμάσαι εκεί πέρα την αλλαγή από το παλιό στο νέο ημερολόγιο που χάθηκε. Λοιπόν, ναι, και αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Ότι υπήρχαν 17 μέρες που δεν υπάρχουν στον κόσμο. Λοιπόν, θα σου πω για την ακρίβεια, επειδή το κοιτούσα, ότι στην Ελλάδα το 1923 που μπήκε η Ελλάδα στο νέο το γρηγοριανό ημερολόγιο επί Δημητρίου Εγινίτη, που ήταν και διευθυντής του αστεροσκοπείου τότε, ήταν αστρονόμος που μας έβαλε στο γρηγοριανό ημερολόγιο, η τελευταία χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, εκείνο το έτος, αντί 365, έχει 352 ημέρες. Τι γίνανε αυτές οι ημέρες? Λοιπόν, κανείς δεν είχε πιστοποιητικό γεννήσεως από 16 μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 1923. Για φαντάσου να βρούμε κανένα ξεχασμένο, κανένα παπά σε κάποια χωριό που και δεν να έχει πάει με το παλιό ημερολόγιο. Ναι. Αυτό θα είναι ωραίο έβριμα, το αρχείο πολιτισμού τα αναζητά. Δεν ξέρεις, στην επόμενη εκπομπή μπορεί να έχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε από τις 16 Φεβρουαρίου, η επόμενη μέρα πήγε 1η Μαρτίου τότε, το 1923. Αλλά όλες αυτές οι τακτοποιήσεις που κάνουμε με τα ημερολόγια ουσιαστικά ξεκινάνε από το φυσικό φαινόμενο της περιφοράς της Γης και γύρω από τον εαυτό της. Άρα λοιπόν, για να έχουμε εποχές, είμαστε σίγουροι που έχει υποθεί από τότε, είμαστε σίγουροι ότι κάποιος γυρνάει γύρω από κάποιον. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι. Αν είσαι σταματημένος και στέκεσαι και είσαι σε ένα πάσαλο πάνω, δεν υπάρχουν μεταβολές. Και σε ένα εισάδι, δεν γίνεται. Έχεις δει. Άρα γνωρίζανε ότι η Γη γυρνάει γύρω από ένα σώμα. Κάποιοι γνώριζαν, κάποιοι το αποδέχονταν, άλλοι όχι. Ο Αρίσταρχος οπωσδήποτε ήταν αυτής της άποψης, αλλά και προγενέστεροι αστρονόμοι, παρότι επέμεναν και υιοθετούσαν το γεωκεντρικό σύστημα, αυτό που παρατηρούσαν όμως και αυτό που έβλεπαν στον ουρανό ήταν τον ήλιο να αλλάζει θέση στη διάρκεια του έτους. Mm-hmm. Δηλαδή η φαινόμενη κίνηση του ήλιου, αυτό που μας φαίνεται εμάς σήμερα, δεν διαγράφει την ίδια τροχιά κάθε μέρα. Δηλαδή άλλες τροχές διαγράφει το χειμώνα, άλλες το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και το τόξο του ήλιου στον ουρανό είναι μεγαλύτερο από ότι το χειμώνα που έχουμε μικρότερες ημέρες και μεγαλύτερες νύχτες. Mm-hmm. Και φτάνουμε στις ησημερίες που έχουμε ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα τα είχαν παρατηρήσει από την αρχαιότητα και οι αστρονόμοι γνώριζαν και είχαν υπολογίσει και με μεγάλη ακρίβεια τη διάρκεια των εποχών. Ο Μέτωνας. Βέβαια, ίσως να υπήρχε και ένα θρησκευτικό, παύλα ιερατικό κατεστημένο που δεν μπορούσαν να το πούνε, γιατί
υπήρχαν και λίγο τέτοιες αυστηρότητες και το λέγανε μεν επιστημονικά, αλλά δεν το υιοθετούσαν παρά έξω. Γιατί και ο Αρίσταρχος κυνηγήθηκε για όλη αυτή την ιστορία. Ναι, ο Αρίσταρχος και οι Πυθαγόροι θεωρήθηκαν αιρετικοί, ασεβείς και για λόγους θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, κοινωνικούς, ότι έθεταν τη γη να γυρνάει γύρω από το κεντρικό πυρ. Αρχικά και μετά έβαλε τον ήλιο στο κέντρο ο Αρίσταρχος. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια πολύ προηγμένη σκέψη. Βέβαια στηρίχθηκαν σε παρατηρήσεις του ουρανού, των εκλήψεων, τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και έβγαλαν το συμπέρασμα, αλλά πάλι δεν το χωρούσε ο ανθρώπινος νους, ο μέσος άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος και η γη δεν είναι το κέντρο, έτσι, αλλά είμαστε κάπου παράτερα από το κέντρο. Μεγάλη σφαλιάρα για τον εγωκεντρισμό του ανθρώπου, του τελειότερου είδους του ζωικού βασιλείου αυτό ήταν. Τότε δηλαδή και θέμα προσωπικού εγωισμού, ναι, του ανθρώπου. Ο καθένας δεν μπορούσε να το αποδεχτεί, γιατί αυτό φτάσαμε μετά στο 16ο αιώνα με τον Κοπέρνικο, με τον Κέπλερ, τον Γαλιλαίο και τους σύγχρονους, πιο σύγχρονους αστρονόμους να υιοθετούν, να επαναφέρουν αυτή την άποψη, να την αποδεικνύουν με παρατηρήσεις και πειράματα, και αυτοί βέβαια κάποιοι και τιμωρήθηκαν και βασανίστηκαν και έχασαν και τη ζωή τους, γιατί ακόμα και σε αυτή την εποχή θεωρήθηκε ακραίο να βγάλεις τον εαυτό σου από το κέντρο. Το περιγράφει και ο Μπρέχτ πάρα πολύ ωραία στο Γαλιλαίο, όπου λέει ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι ο καθένας μας μπορεί να είναι ένα κέντρο και δεν υπάρχει, δηλαδή το κάθε σημείο μπορεί να είναι ένα κέντρο, το λέει έτσι πιο λογοτεχνικά, οπότε βγάζοντας τη γη από το κέντρο μένουμε μετέωροι που βρισκόμαστε. Λοιπόν, οπότε κλείνοντας την παρέμβαση. Αυτά για την ταλαιπωρία δηλαδή του να περάσει άποψη. Δηλαδή η ταλαιπωρία να περάσει η ηλιοκεντρική άποψη συνεχίστηκε στην ανθρωπότητα μέχρι και το μεσαίωνα, έτσι. Ναι, δεν ήταν ιδίων μόνο των αρχαίων χρόνων, αλλά και όσο περπατούσε η ανθρωπότητα, παρόλη την εξέλιξη, να το πούμε έτσι, την τεχνολογική, η θεωρία αυτή έμενε καθεστική, Ισχύει, ενώ υπήρχαν αποδείξεις, υπήρχαν μετρήσεις, υπήρχαν δεδομένα παρατηρησιακά που ακόμα και μεγάλοι αστρονόμοι και λαμπρά μυαλά δεν τολμούσαν να την υιοθετήσουν για λόγους τέτοιους προσωπικούς, φιλοσοφικούς, ιδεολογικούς. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που θα σε εκπλήξω. Δεν την έχουμε συζητήσει. Τίποτα δεν έχουμε συζητήσει. Ναι, όχι. Το θέμα αυτό έχουμε μιλήσει. Υπάρχει κάτι άλλο που αν ισχυριστεί κάποιο αστρονόμος θα περάσουν τόσα πολλά χρόνια να γίνει αποδεκτό? Αποκατεστημένα, πολιτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, υπάρχει κάτι άλλο τόσο μεγάλο, τόση μεγάλη θεωρία που αν υποθεί θα ταράξει τα νερά? Σκέφτεσαι κάτι? Η αστρονομία γενικά ταράζει, η επιστήμη ταράζει τα νερά και μας δίνει γνώσεις. Αλλά μιλάω για κάτι τόσο μεγάλο όσο η αλλαγή από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό. Και τόσο βία και με τέτοιες εξελίξεις, εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Γιατί είμαστε πια εξοικειωμένοι και με τα θέματα της επιστήμης και εμπιστευόμαστε περισσότερο τους επιστήμονες σήμερα από ό,τι παλαιότερα. Δηλαδή, θέματα στην κοσμολογία υπάρχουν ανοιχτά. Το σύμπαν διαστέλλεται επιταχυνόμενα. Πώς θα εξελιχθεί, θα συνεχίσει να επιταχύνεται, θα σταματήσει αυτή η επιτάχυνση, θα γυρίσει προς τα πίσω? Υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα που είναι θεωρίες που αν πειραματικά υπάρχουν διάφορες επιβεβαιώσεις, νομίζω θα τα αποδεχθούμε πιο εύκολα και τα αποδεχόμαστε πιο εύκολα σήμερα από ότι 2.000 χρόνια πριν. Αλλά αν βγει κάποιος και πει, ας πούμε, ότι η Σελήνη δεν είναι φυσικό ουράνιο σώμα, αλλά είναι τεχνητό, έχουμε ακούσει και αυτά. Τα έχεις δει προφανώς. Καλά, έχουμε ακούσει και ότι η γη είναι επίπεδη, αλλά το θέμα είναι ποιος τα λέει. Ναι, όχι, λέω. Και σε τι δεδομένα στηρίζεται. Εγώ οφείλω να ρωτήσω. Αν βγει κάποιος και πει επιστημονικά, επιστήμονας, και πει, παιδιά, έχω δει ότι στη Σελήνη, στο πίσω μέρος, υπάρχουν κτίρια, υπάρχουν αυτό, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Έχεις δει και τις φωτογραφίες που δεν πήγε η NASA επάνω και το ένα και το άλλο, που έχουν βγει δεκάδες θεωρίες. Και αυτές περάσουν επιστημονικά. Θα είναι το ίδιο πρόβλημα να το αποδεχτεί ο πλανήτης Γη? Δηλαδή είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε ότι γύρω μας ζουν κι άλλοι, πολύ κοντά μας? Οι επιστήμονες είναι έτοιμοι, γιατί με αυτή η σκέψη εργάζονται και περιμένουν, και οι ανατροπές αρέσουν στην επιστήμη. Δηλαδή, τουλάχιστον εμένα μου αρέσουν, γιατί σου προσφέρουν εκπλήξεις που η φύση, που βρίσκονται εκεί και η φύση μας τις προσφέρει, και αυτό κάθε φυσικός θέλει να κάνει, να τις αποκαλύψει αυτές τις εκπλήξεις. Ωραία, πάμε στην ανοιξούλα τώρα, γιατί το πήγαμε αλλού. Αλλά μου αρέσει αλλά αυτή η κουβέντα. Είναι ωραία ερώτηση και απρόβλεπτη. Απρόβλεπτη ερώτηση. Και δεν μπορείς και να την προγραμματίσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να προβλέψεις πώς τι μπορεί να είναι οι αντιδράσεις. Ή παραδείγματος χάρη, αν τα συστήματα, τα στοιχεία στο περιοδικό πίνακα δεν είναι σωστά βαλμένα.
Είναι σωστά. Εντάξει, όχι, υποθέτω. Μην δογματίζεις, μην δογματίζεις. Όχι, αυτά είναι αποδεδειγμένα, υπάρχουν πειράματα. Και τα άλλα λέγανε οι επιστήμονες ότι είναι αποδεδειγμένο αυτό. Όχι, και κάποια στοιχεία του περιοδικού πίνακα που λείπανε, γιατί ο ατομικός αριθμός συγκεκριμένου στοιχείου δεν είχε βρεθεί στη φύση, είχαν αφήσει κενό και μετά εμφανίστηκε αυτό το στοιχείο και το βάλανε στη θέση του. Εντάξει, δεν σε μαλώνω, πάμε παρακάτω. Εντάξει, το παράδειγμα τώρα, μιλάς με φυσικό, οπότε οφείλω να υπερασπιστώ την επιστήμη. Οπότε οι ησημερίες και τα ηλιοστάσια υπάρχουν γιατί η Γη μας πρώτον περιφέρεται γύρω από τον ήλιο και εμείς βλέπουμε, θεωρώντας τον εαυτό μας ακίνητο και χωρίς να καταλαβαίνουμε ακόμα ότι γυρνάμε γύρω από τον ήλιο, βλέπουμε τον ήλιο να διαγράφει διαφορετικές τροχές από χειμώνα σε καλοκαίρι και το παρατηρούσαν από την αρχαιότητα και ήξεραν οι άνθρωποι να προγραμματίζουν τις εργασίες τους. Τις γεωργικές. Τις γεωργικές οπωσδήποτε. Πολύ σημαντικό. Ο Ησίωδος 630 π.Χ. στα έργα και ημέρες ουσιαστικά περιγράφει ένα ηλιακό ημερολόγιο, τις διαδοχές του έτους με βάση τη θέση του ήλιου, και αυτό ήταν μια σπουδαία αναφορά και άξονας για τις γεωργικές εργασίες και κάθε είδους εργασίες. Και τους λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, ναι, με τους αστερισμούς, με τι βλέπετε πάνω, πότε θα βγείτε στη θάλασσα, τι θα σπείρετε, πότε θα θερίσετε, τι ακριβώς θα κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σήμερα μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά εκείνη την εποχή, αν αργούσες μια εβδομάδα να θερίσεις, να μαζέψεις τη σοδειά, τελείως πέθανες. Ακριβώς. Πέθανες. Ναι. Δεν υπήρχε θα πάω να τα πάω, θα τα βρω στο σούπερ μάρκετ. Έτσι είναι, και αυτή είναι και η πρακτική πλευρά της αστρονομίας, που είναι μια πρακτική επιστήμη και ήταν και είναι. Αλλά όσο αφορά τη μέτρηση του χρόνου, έχεις δίκιο, σήμερα δεν χρειάζεται να δούμε που είναι ο ήλιος, θα έχουμε το ημερολόγιό μας και έχουμε αποκοπεί λίγο από αυτή την άμεση επαφή με τον ουρανό. Οπότε, γυρνάει η Γη γύρω από τον ήλιο, κάνει μια περιφορά πάνω σε ένα επίπεδο που το ονομάζουμε εκλιπτική, είναι το επίπεδο περιφοράς της Γης γύρω από τον ήλιο. Εμείς από τη Γη βλέπουμε τον ήλιο να κινείται πάνω στο επίπεδο της εκλιπτικής. Αν αλλάξω σύστημα αναφοράς και πάω στη Γη, βλέπω τον ήλιο να κινείται πάνω στην εκλιπτική. Και όταν η Γη μας βρίσκεται στην κίνησή της πάνω στην εκλιπτική, σε εκείνο το σημείο που η γωνία πρόσπωσης των ηλιακών ακτίνων στον ησημερινό είναι κάθετη ακριβώς, τότε έχουμε τις ησημερίες. Mm-hmm. Και επειδή καθώς περιφέρεται η Γη γύρω από τον ήλιο, ο άξονας περιστροφής της Γης δεν ταυτίζεται με τον άξονα περιφοράς της. Έχει μία κλίση. Σαν μία σφαίρα που έχει κάτι λίγες μοίρες. 23,5 μοίρες. Αυτό το ονομάζουμε λόξωση της εκλιπτικής. Δηλαδή αυτή η λόξωση που έχει ο άξονας περιστροφής της Γης γύρω από τον ήλιο, αυτή είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των εποχών. Ότι θα ήταν κάτι λοξό υπεύθυνο τώρα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτή η λόξωση που επίσης από την αρχαιότητα την είχαν παρατηρήσει και την είχαν υπολογίσει και οι αρχαίοι αστρονόμοι και ήξεραν ότι και οφείλονται οι εποχές, γιατί η γωνία με την οποία πέφτουν οι ηλιακές ακτίνες πάνω στη Γη διαφέρει ανάλογα σε ποιο θέση είναι πάνω στην εκλιπτική. Οπότε άλλες φορές το βόρειο ημισφαίριο γέρνει πιο πολύ στον ήλιο και έχουμε καλοκαίρι. Όταν είναι πιο απομακρυσμένο από τον ήλιο, επειδή υπάρχει αυτή η λόξωση του άξονα περιστροφής της Γης, έχουμε χειμώνα. Πάντως πολλά πράγματα συμβαίνουν με τη λόξωση. Δεν πειράζει, είναι καλά αυτό. Και δεν έχει μόνο η Γη μας αυτή τη λόξωση. Το έχουν και άνθρωποι. Ναι. Το έχουν και άλλα ουράνια σώματα. Δηλαδή και άλλοι πλανήτες οι οποίοι περιφέρονται γύρω από τον ήλιο έχοντας αυτή την κλίση στον άξονα περιστροφής τους, και αυτοί εμφανίζουν εποχές. Mm-hmm. Ο Άρης για παράδειγμα είναι ένα ωραίο παράδειγμα, γιατί μοιάζει και κάπως με τη Γη, είναι ένας γήινος πλανήτης, έχει έδαφος, διαστημικές αποστολές πάνε προς τον Άρη και μας ενδιαφέρει να το μελετάμε, και ο Άρης έχει 4 εποχές. Βέβαια, εκείνες διαρκούν περισσότερο από ό,τι της Γης. Γιατί... Ναι, έχει και μεγαλύτερο έτος. Μπράβο, γιατί το έτος είναι μεγαλύτερο, είναι πιο απομακρυσμένος από τον ήλιο, οπότε και η διάρκεια των εποχών αντίστοιχα είναι μεγαλύτερη. Τώρα, πότε έχουν στον Άρη σημερία. Δηλαδή, αν έχουμε καλοκαιράκι στον Άρη, μπορούμε να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας για πιο πολύ καιρό. Στο Βόρειο Πόλο, μόνο που έχει πάγο. Και πάγο όχι μόνο από νερό, από διοξείδιο του άνθρακα. Και από κάτω λέει έχει νερό ο Άρης. Ναι. Αν σκάψουμε λίγο παρακάτω θα βρούμε νερό. Έχουν βρεθεί ίχνη νερού και έχουν βρεθεί και στοιχεία και ενώσεις, οι οποίες για να υπάρχουν εκεί απαιτούν την ύπαρξη νερού. Νερού. Ναι, υδρογόνο 2 οξυγόνο. Ναι. Ή υδρογόνο οξυγόνο που είναι το υδροξύλιο. Αυτά έχουν ανιχνευθεί και από προηγούμενες αποστολές. Τώρα ως φυσικός, κάθε υδρογόνο 2 οξυγόνο είναι νερό. Είναι νερό, ναι. Πόσιμο.
το νερό έχει και διάφορα άλλα στοιχεία, ξέρω μπορεί να έχει άλατα που τα κάνει πιο εύκαιστο κτλ. Μέχρι να δοκιμάσουμε το νερό του Άρη, νομίζω απέχουμε κάποια χρόνια. Ναι, για φαντάσου να βγει ότι είναι αματικό και να έρχονται μπουκάλες από εκεί και να τις πουλάνε εδώ πέρα, γιατί ξέρεις ότι έχουν αρχίσει και μοιράζουν οικόπεδα, κάποιοι θέλουν να αγοράσουν οικόπεδα στη Σελήνη, real estate γίνονται όλα αυτά τα πράγματα σε λίγο, έτσι, παρόλο που υπάρχει το δίκαιο του διαστήματος. Αυτά τα πράγματα οι ισχυροί δεν τα αντιλαμβάνονται. Άρα οδεύουμε προς το διάστημα και η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί. Ναι, δεν το ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι. Ναι, τα έχω δει, τα έχω διαβάσει. Τώρα πόσο ισχύουν και πόσο εφαρμόζονται, γιατί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες να πάει ο άνθρωπος στον Άρη. Το πιο ασφαλές είναι αυτό που γίνεται τώρα, που στέλνουν ρομπότ, διαστημικές αποστολές, που δεν επηρεάζονται από τον ήλιο, ούτε από την ακτινοβολία του ηλιακού ανέμου και μπορείς να χειρίζεσαι ή τα συγκροτούν αυτά τα αντικείμενα και να έχουν δικιά τους ευφυΐα, τεχνητή νοημοσύνη και εργάζονται και μας στέλνουν πίσω πληροφορίες. Για να πάει ο άνθρωπος τώρα με τα τρέχουσα τεχνολογία θέλουμε 7 μήνες. Είπες τη σωστή λέξη, την τρέχουσα ναι, για τώρα, ναι. Γιατί σε 10 χρόνια, σε 20, σε 30, σε 100 μπορεί να έχουν εξελιχθεί πολύ. Πες το, κρατιέται σε βίντεο αυτό, πες το. Όχι, με αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Με την παρούσα τεχνολογία, για να πάει κάποιος στον Άρη, μπορεί να πάει σε 7 μήνες. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι τι συνθήκες θα αντιμετωπίσει εκεί. Μπορεί να επιβιώσει, θα καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος, ο μεγαλύτερος σε τέτοιας μεγάλης διάρκειας ταξίδι, είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή, ο ήλιος δεν στέλνει μόνο την ευεργετική ακτινοβολία. Μου χάλασε στον όνειρο να έχω μεγάλο καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Να πήγαινα στον Άρη για ένα μεγάλο καλοκαίρι, να κάνω τα μπάνια μου. Δεν πειράζει, έλα. Πάμε. Κοίτα, δεν είναι μακριά. Σε επόμενες δεκαετίες ελπίζουμε ότι εδώ θα είμαστε, ίσως και στον Άρη. Το μαγιό σας και στον Άρη. Το μαγιό σας και στον Άρη για πολλά μπάνια. Μεγάλο καλοκαίρι. Άνοιξη λοιπόν. Air. Γη. Ταυτόχρονα έχουμε και τις. Δεν έχουμε μόνο τις σημερίες. Και έχουμε και τα ηλιοστάσια. Έχουμε και τα ηλιοστάσια και αυτό ας πούμε. Στον κύκλο, στην εκλειπτική πάνω, κάνει ένα σταυρό. Μπράβο, είναι έτσι. Τα τέσσερα σημεία τα οποία ορίζουν και τη διάρκεια των εποχών. Είχαμε προχθές την αερινή ησημερία. Δηλαδή, μας συγκίνουν το σημείο του έτους, η σημέρα ή η νύχτα. Τώρα, οδεύοντας προς το θερινό ηλιοστάσιο μέχρι τις 21 Ιουνίου, θα μεγαλώνει η μέρα, όλο και θα μεγαλώνει έναντι της νύχτας και θα φτάσουμε στις 21 Ιουνίου που θα έχουμε τη μέγιστη ημέρα και τη μικρότερη νύχτα. Και μετά συνεχίζει ο κύκλος. Πηγαίνουμε προς το φθινόπωρο, τη φθινοπωρινή ημερία, όπου θα μικραίνει η μέρα, θα παραμένει μεγαλύτερη της νύχτας, αλλά μέχρι να φτάσει στις περίπου 20-21 Σεπτέμβρη, που θα έχουμε η σημέρα ή η νύχτα την επόμενη ημερία και μετά θα οδεύουμε προς το χειμώνα. Και ξανά τα ίδια και ξανά τα ίδια. Εκατομμύρια χρόνια το κάνει αυτό η Γη. Αυτό φαίνεται. Σε συνεννόηση με τον ήλιο. Αυτό το ζευγαράκι πάντα, εκατομμύρια χρόνια. Πάντα είναι αλληλένδετη. Δεν το έχουν βαρεθεί. Η σχέση. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, κάπως αλλιώς. Τώρα, οι μικρές αλλαγές στην τροχιά της γης ή στη μετάπτωση του άξονα περιστροφής, αυτό είναι τώρα μου δίνει σπάτημα για πολύ ωραία συνέχεια, ευχαριστώ. Ο άξονας περιστροφής της γης, είπαμε, έχει κλείσει ως προς τον ήλιο. Αν γίνει αλλά, 20 μοίρες. Αλλά και αυτό αλλάζει η κατεύθυνση του άξονα περιστροφής της γης, όπως μια σβούρα που γυρίζει. Mm-hmm. Και αυτό λέγεται μετάπτωση του άξονα περιστροφής. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί. Και το ήξερε και ο αγαπημένος σου ύπαρχος. Το ήξερε. Εγώ ήταν δασκαλός μου, ρε παιδί μου. Αυτός με πήρε τηλέφωνο και είπε να στα ρωτήσω αυτά. Ναι, δεν το χαρακτηρίζουμε άδικα πατέρα της αστρονομίας. Γιατί υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους αστρονόμους που έχουν περάσει από αυτό τον πλανήτη. Και άλλοι βέβαια. Αλλά επειδή τον αγαπάς, τον μνημονεύουμε. Ναι. Και επειδή ταιριάζει και με το θέμα μας σήμερα. Οπότε είχαν παρατηρήσει ότι κάθε 26.000 χρόνια. Τώρα πώς παρατηρείται, μπορεί να μου πεις. Λοιπόν, έβλεπαν ότι ο άξονας περιστροφής της γης μας στοχεύει ένα συγκεκριμένο σημείο στον ουρανό. Ένα αστέρι. Ένα αστέρι, τον πολικό αστέρα που μας λέει ότι εδώ είναι ο βοράς. Λοιπόν, ο άξονας περιστροφής όμως, επειδή αλλάζει θέση, δεν έδειχνε τον πολικό αστέρα πριν 2, πριν 2,5, πριν 5.000 χρόνια, ούτε θα δείχνει τον πολικό μετά από 6.000 χρόνια στο μέλλον. Επειδή αλλάζει θέση. Και ο βοράς. Mm-hmm. Οπότε σήμερα είναι ο πολικός. Την εποχή του ύπαρχου, πριν 2.200 χρόνια, ίσως να ήταν ο έδειχνε ένα ο άλλο αστέρι, νομίζω στον αστερισμό της Καμιλοπάρδα, λυσή του Δράκοντα. Και δεν ήταν αστέρι, ήταν ένα σημείο στον ουρανό που το είχε υπολογίσει τριγωνομετρικά ο ύπαρχος, ότι ήταν μεταξύ τριών αστέρων
σε εκείνο το σημείο του τριγώνου. Οπότε έχει παρατηρήσει ότι η θέση του Βορρά μεταβάλλεται μέσα στα έτη, το οποίο οφείλεται στη μεταβολή του άξονα περιστροφής της γης. Στην εποχή του μινωικού πολιτισμού ήταν στον Ταύρο. Γι' αυτό έχουν και λατρεία του Ταύρου και το Ταυροκέρατα και το. Μπράβο, και ίσως και έχουμε και του Κρυού, μετά που αλλάζει πια με το Διόνυσο και με αυτά. Δηλαδή, ίσως όλη αυτή η συμβολική αναπαράσταση της κίνησης της γης και της αλλαγής των εποχών και το που δείχνουμε τον Βορρά, αυτό έφερε αλλαγή και στους ανθρώπους ότι λατρευότανε. Ναι, μεταφέρονται και στις παραδόσεις και στον πολιτισμό. Ναι, ακριβώς. Ένα Σταύρος έφερε την Ευρώπη, την πήρε ο Δίας σαν Ταύρος, την κούνησε. Έτσι, ο Μινόταυρος εκεί πέρα στην Κρήτη. Δηλαδή, και τι βλέπεις, εκείνη την εποχή στον Ταύρο κοιτούσανε. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι τα ξέρανε και προσπαθούσαν με έναν α ή β τρόπο να τα περάσουν σαν λαϊκή διήγηση κάτω. Ναι, γιατί τη γνώση την αστρονομική δεν την είχε ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος πολίτης, ούτε σήμερα βέβαια. Δεν είμαστε όλοι ούτε αστρονόμοι, ούτε γιατροί. Ο καθένας έχει την ειδικότητά του. Ναι, αλλά έπρεπε να το ξέρουν γιατί σπέρνανε, θερίζανε, τρώγανε, βγαίνανε στη θάλασσα να ψαρέψουν. Έπρεπε να τα ξέρουν αυτά. Ναι, είναι πολύ ωραία σημείωση και είναι και ωραία να κάναμε ένα τέτοιο διάλογο έτσι, σε επόμενη φορά αστρονομικά δεδομένα πώς μεταφέρονται και στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στις πρακτικές. Παραδείγματος χάρη τώρα με την νεαρινή σημερία που να κλαδέψει ελιές. Α, τώρα είναι η εποχή. Αλλιώς την ελιά, εντάξει, είναι ένα δέντρο που σου δίνει συνέχεια, ένα πολύ καλό βολοδέντρο με τον άνθρωπο, λέει, του κάνει όλα τα χατήρια, αλλά θέλει και τη φροντίδα. Έτσι, άρα αν δεν το κάνεις τώρα. Λοιπόν, σε τέτοιες πληροφορίες, εκτός από τον Ισίωδο και μεταγενέστερα, ο Άρατος, ελληνιστική περίοδο, τώρα στον 3ο αιώνα π.Χ., στο έργο του, σε ένα έργο στο οποίο. Ναι, φαινόμενα και διοσημεία, ευχαριστώ. Σε εκείνο το έργο μεταφέρει αστρονομική πληροφορία από τον Εύδοξο τον Γνίδιο, τον αστρονόμο. Οπότε τα μεταφέρει σε ποιητικό λόγο. Για να το μάθουν, να το τραγουδήσουν. Ακριβώς γι' αυτό που είπες πριν. Για να τραγουδηθεί, να υποθεί και να γίνει κοινή γνώση όλων. Για φαντάσου να τα ξέραν τα παιδάκια από το δημοτικό σαν τραγουδάκια αυτά τώρα και να τα ξέραν και τα τραγουδάνε και να τα εφαρμόζανε στο κήπο τους, ρε παιδί μου, στις γλαστρούλες τους, στο μικρό κοσμό τους. Να αισθάνονται αυτή την επαφή σύμπαντος και γης, κλίματος και χρόνου. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα, σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι.
Η κουμπάρα σου. Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις. Και να το ξέρουν τα παιδιά με πηματάκια, αντί να μαθαίνουν τώρα πώς ανοίγει η καφετιέρα και πώς κλείνει το σεσουάρ. Και αυτά χρήσιμα είναι. Όχι, δεν είναι χρήσιμα για μένα. Τώρα για ένα παιδί πώς ανοίγει η καφετιέρα δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Δεν ξέρει το παιδί, το on-off δηλαδή. Και να το βάλεις μάθημα, έλεος δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, ναι, πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων, γνωρίζουμε και. Τσαντίζομαι, ναι. Okay, πάντως έχεις δίκιο ότι άμα καλλιεργείται αυτός ο τρόπος σκέψης από νεαρή ηλικία, μετά πιο εύκολα γίνεσαι επιστήμονας, πιο εύκολα κάνεις. Ζεις σύμφυτα. Δεν χάνεις την επαφή με τον ουρανό, με τη φύση, με το περιβάλλον, αλλά τα σέβεσαι και όλα αυτά και δεν τα καταστρέφεις. Δεν αισθάνεσαι. Ξέρεις πότε να κόψεις ενάδειος το δέντρο. Ξέρεις πότε να το κλαδέψεις. Ξέρεις πότε μπορεί να κόψεις αλλούδι να μην το κόψεις. Ξέρεις πότε γεννάει ένα ζώο, πότε μπορεί να το κυνηγήσει ή να μην το κυνηγήσει. Δεν πρέπει να το σκοτώσει. Δηλαδή, ένα σωρό πράγματα. Εδώ ο Κέσσαρας, επειδή δεν άκουσε τους αστρονόμους, έχασε τη μάχη στην Οικοτζάμ, ο πιο σοφός άνθρωπος εποχής του, ο Ιούλιος Κέσσαρας. Δεν άκουσε για Άμποτη και Παλήρια. Και πήγε, καταστράφηκε ο στόλος του στην Αγγλία. Δηλαδή, έχουν και πρακτικό επίπεδο αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν μόνο θεωρητικό. Αρχικά πρακτικό, και από εκεί ξεκίνησε. Ήταν η πράξη που οδήγησε τον άνθρωπο να ασχοληθεί με την αστρονομία, με τον ουρανό. Βέβαια και η σύμφυτη η ιδέα και η ορμή να αντιληφθεί το σύμπαν. Τέλος πάντων, επειδή ανοίγει. Ναι, ανοίγει τα θέματα. Οπότε με αφορμή τις ησημερίες και τα ηλιοστάσια μπορούμε να πούμε για πάρα πολλά θέματα αστρονομικά. Γιατί συμβαίνουν κομβικά φαινόμενα στις ησημερίες, γιατί λατρεύονταν δηλαδή τόσο πολύ, και τι κομβικό συνέβαινε στις ησημερίες και στα ηλιοστάσια και ο κόσμος έκανε τις μεγαλύτερες του γιορτές σε αυτές τις εποχές? Αυτό φαντάζομαι επειδή αλλάζει η εποχή, ανοίγει ο καιρός. Μην ξεχνάμε ότι και τα περισσότερα ημερολόγια στην αρχαιότητα, στις περισσότερες πόλεις, όχι στην Αττική, όχι το Αττικό ημερολόγιο, ξεκινούσε η χρονολόγηση, η έναρξη από τη νεαρινή ησημερία. Δηλαδή ναι, είχαν πρωτοχρονιά μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα της Άνοιξης. Ήταν η πρώτη μέρα της Άνοιξης και από εκεί αρχίζουν και μετράνε. Συγγνώμη τώρα, αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω να τα λες αυτά τα πράγματα χωρίς να παρεμβαίνω. Αυτό δεν είναι ανομαλία. Δεν μας έχουν βιάσει την σχέση μας με τη φύση όταν μας λένε πρωτοχρονιά είναι μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Ναι, για άλλη λόγη τώρα. Ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Οι λόγοι είναι ένας, ο εξής ένας. Να σε αποκόψουν από τη σχέση σου, τη γνώση σου με τη φύση. Το καταφύσιν ζήν, που λέγανε οι αρχαίοι. Από άλλες πόλεις πόρτες μπαίνουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, άλλες εποχές είναι οι σωστές, άλλη πρωτοχρονιά κάναμε, άλλα πράγματα κάναμε το καλοκαίρι, άλλα πράγματα κάναμε το χειμώνα και τώρα έχουν γίνει όλα, όλοι γιορτάζουν, λες και είναι πείραμα Παυλόφ. Βγαίνουν έξω πρωτοχρονιά και φιλιούνται. Α, καινούργια χρονιά. Λες και κάποιος βαράει τα καμπανάκια. Μα δεν είναι έτσι.
Και είναι και πρωτοχρονιά διαφορετική για τον πλανήτη, γιατί άλλη μέρα ήταν η αιρενή ημερία στην Βοιωτία, άλλη στη Μακεδονία, άλλη στη Ρόδο. Εντάξει, υπάρχουν και εκεί κάποιες διαφορές. Πάντως, διαφορετικά το αττικό ημερολόγιο είχε αυτή τη διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους και τώρα θα μας το ερμηνεύεις εσύ. Εγώ θα λέω τα αστρονομικά και εσύ θα το ερμηνεύεις κοινωνιοπολιτιστικά, πολιτισμικά, ότι ξεκινούσε το έτος τους από το θερινό ηλιοστάσιο. Ναι. Από τη μεγαλύτερη μέρα του έτους, έτσι πιο θριαμβευτικά θα μπορούσαμε ακριβώς να πούμε. Είναι και τα Παναθήνια. Ναι. Ήταν και η μεγαλύτερη τους γιορτή που την κάναν τότε. Καταλαβες. Οπότε γι' αυτό έχει και σημασία ο Μέτωνας που στέκονταν στην Πνίκα, που είχε στήσει το παρατηρητήριό του, το ηλιοτρόπιο, του οποίου σώζεται σήμερα πόσα η βάση. Πόσα μέτρα είσαι κάθε μέρα από το παρατηρητήριο του Μέτωνα, εσύ? Μέτρα, ναι, μιλάμε λίγα μέτρα, λίγες δεκαετίες. Είσαι τυχερή γυναίκα στη ζωή σου, έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα. Ναι, ευχαριστώ. Πόσα μέτρα? Και το Μέτωνα και την Πνίκα και όλο το χώρο. Μα το αστεροσκοπείο σήμερα που είναι δίπλα στο λόφο των Ιμφών και στο λόφο της Πνίκας που είναι το τηλεσκόπιο, ουσιαστικά είναι δίπλα σε ένα αρχαίο παρατηρητήριο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι και συγκινητικό, γιατί βλέπουμε ότι και σήμερα κάνουμε πράγματα. Το συζητούσαμε με φίλους αρχαιολόγους που εργάζονται στον ίδιο χώρο και αυτοί είναι πολύ χαρούμενοι για αυτό το γεγονός, ότι κάνουμε ό,τι έκαναν και άνθρωποι τότε. Υπήρχε παρατηρητήριο. Σήμερα υπάρχει το αστεροσκοπείο, οπότε ο χώρος της Πνίκας είναι ένας χώρος επικοινωνίας, συνδιαλλαγής. Μαγικός αυτό το πράγμα. Ναι. Και που όριζε εν τέλει, ρύθμιζε τη ζωή. Ναι. Δηλαδή, ρύθμιζε τη ζωή, την παραγωγή, την οικονομία. Ακριβώς. Δηλαδή στέκονταν εκεί ο Μέτωνας και έκανε παρατηρήσεις και ήξερε ότι στο θερινό ηλιοστάσιο θα ανατείλει ο ήλιος ακριβώς πάνω από την κορυφή του Λυκαβητού πριν 2.500 χρόνια. Το προηγούμενο θερινό ηλιοστάσιο σταθήκαμε εκείνη τη μέρα το πρωί μαζί με κάποιους συναδέλφους και φίλους για να δούμε την Ανατολή. Τον επιβεβαιώσατε? Επιβεβαιώσαμε ότι είχε δίκιο ότι πριν 2.500 χρόνια ανέβαινε από την κορφή του Λυκαβητού. Σήμερα όμως, επειδή αλλάζει ο άξονας περιστροφής της γης για να επανέλθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε και επειδή υπάρχει αυτή η μετάπτωση των ησημεριών, ανατέλεχε από την κορυφή από τις παρυφές του Λυκαβητού. Mm-hmm. Και αυτό είναι σύμφωνο βέβαια και με τις τότε παρατηρήσεις και με τις σημερινές, ότι τα σημεία των ησημεριών αλλάζουν. Δηλαδή το σημείο της αιρινής ησημερίας αλλάζει μέσα στις χιλιετίες, γιατί ο άξονας περιστροφής της γης κάνει αυτή την κίνηση που είπαμε σαν σβούρα, με αποτέλεσμα αυτό να αντικατοπτρίζεται και στα αυτά τα κομβικά σημεία που είναι οι ησημερίες και τα ηλιοστάσια. Πες μου κάτι, η μετάπτωση πόσες μοίρες είναι? Είναι 23,5 μοίρες, αλλά αυτό κάνει σαν ένα κόνο. Ναι. Δηλαδή κάνει μια περιστροφή γύρω από αυτές τις 23,5 μοίρες, ένας κόνος που συμπληρώνεται σε περίπου 26.000 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε αλλάζει αυτή η γωνία. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε, κάποια ανομαλία που θα μπορούσε να μετακινήσει αυτή την ιστορία όλη? Οι παρέλξεις, δηλαδή όπως η άμποτη και η παλήρια που οφείλονται στις παρέλξεις, η βαρυτική αλληλεπίδραση είναι ουσιαστικά του ήλιου με τη γη και των άλλων πλανητών. Και των άλλων πλανητών, δηλαδή οι παρέλξεις οφείλονται και στους άλλους πλανήτες, απλά ο ήλιος λόγω της μεγαλύτερης μάζας υπερισχύει. Και λόγω και του σχήματος της γης που δεν είναι απολύτως σφαιρικό, είναι αυτό το ΟΗΔΕΣ, οπότε έχει εξηγώ... Πλατισμένο στις άκρες, όπως το λέγανε. Μπράβο, οπότε δημιουργεί διαφορετικές... Σαν να της έχει δώσει κάποιο μια σφαλιάρα και πάνω και κάτω και να την έχει κάνει κάτι από πυλό που φτιάχνουν, ξέρεις, έτσι. Έχεις δει κάτι κεφάλια τέτοια που υπάρχουν σε αγαλματάκια που είναι σφαιρικά και πάνω και κάτω είναι πεπλατισμένα? Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ο άνθρωπος τα καταλάβαινε αυτά και με κάποιο λόγο ίσως να μην μπορούσε να το εξηγήσει, αλλά έτσι το βλέπε και έτσι το παρίστανε. Δεν θα μπορέσει να μπει ποτέ μέσα στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και πώς αυτός ερμηνεύει τα πράγματα, γιατί μπορεί να τα εξηγήσει ένας λαϊκός καλλιτέχνης. Εμείς οφείλουμε να τα εξηγήσουμε που τα βλέπουμε και βλέπουμε τη είδη ψυχή του. Ναι, διότι εντάξει, ο καλλιτέχνης έχει αυτό το ταλέντο, οι καλλιτέχνες, ότι εμπεριέχουν τη φύση και τους νόμους της φύσης και ότι εκφράζουν με τα έργα τους. Και η επιστήμη έρχεται να επιβεβαιώσει τους καλλιτέχνες. Δεν είναι, ακολουθεί πάντα. Ακολουθεί την τέχνη. Ακολουθεί, προηγείται, δηλαδή ένα πάει μπρος, ένα πάει πίσω. Πότε υπόθηκε κάτι από την επιστήμη μπροστά και δεν το είχε πει καλλιτέχνες πίσω, ποιητής ή κανένα. Δεν υπάρχει. Τον Ποσειδώνα, τον ουρανό, αυτούς τους πλανήτες τους ανακαλύψαμε πριν είχαμε τηλεσκόπιο, όχι με τη διέστηση. Ναι, αλλά είχαμε, ούτε με το ταλέντο του καλλιτέχνη. Ναι, αλλά είχαμε φεύρει τον Ποσειδώνα. Είχαμε φεύρει το Θεό.
Ναι, που έχει να κάνει με τη θάλασσα και τον είδαμε τον γαλάζιο στον ουρανό, τον είπαμε Ποσειδόν. Άρα λοιπόν. Οπότε υπάρχει μια σύμπνοια και υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Πάμε πάλι στην άνοιξη. Ο Μέτωνας είχε τέσσερις εποχές. Αυτό νομίζω. Δηλαδή, ξέρω ότι είχε υπολογίσει μακρύ με τη διάρκεια των εποχών. Τέσσερις ήταν οι εποχές. Τις είχε υπολογίσει. Τις είχε υπολογίσει και με ακρίβεια. Και με ακρίβεια, δηλαδή με εκπληκτική ακρίβεια. Όπως τώρα θα πάω από το Μέτωνα στον Ερατοσθένη, αλλά σχετίζεται. Άλλο τέρας αυτός. Σχετίζεται με τις εποχές και σχετίζεται και με την αιαρινή ησημερία και με τα ηλιοστάσια. Ο οποίος και ο Ερατοσθένης, μεγάλος αστρονόμος, γεωμέτρης, ο δάσκαλος τέλος πάντων, ο πατέρας της γεωδεσίας, ο οποίος υπολόγισε, στηριζόμενος σε αυτές τις πληροφορίες, την περίμετρο της γης, με ακρίβεια. Δηλαδή πώς το έκανε. Λοιπόν, ο Ερατοσθένης είχε παρατηρήσει το εξής, ή το ήξερα από παρατηρήσεις άλλων, ότι το θερινό ηλιοστάσιο στη μεγαλύτερη μέρα του έτους, στη Σιήνη, το σημερινό Ασουάν, μια πόλη της Αιγύπτου, κατά τη μεσού... Νάουσα. Το Ισιήνη. Okay. Το Ασουάν. Αν το διαβάσεις ανάποδα από τα αραβικά, βγαίνει Νάουσα. Λοιπόν, αυτές τις πληροφορίες που έχει ο Λεκάκης, εμείς δεν τις ξέρουμε. Απικία των Κυκλαδιτών. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στη Σιήνη λοιπόν είχε παρατηρήσει ότι στο θερινό ηλιοστάσιο, όταν ο ήλιος ήταν στη μεσουράνησή του, στο μέγιστο τέλος πάντων ύψος του, το μεσημέρι, αντικατοπτρίζονταν ολόκληρος πάνω στην επιφάνεια ενός πηγαδιού. Δηλαδή έπεφτε κατακόρυφα, οι ακτίνες του πέθανε κατακόρυφα σε αυτόν τον τόπο. Την ίδια όμως στιγμή, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, δηλαδή στη μεσουράνηση ξανά του ήλιου, αλλά όχι στη Σιήνη, αλλά πιο βόρεια, πιο πάνω, στο ίδιο γεωγραφικό μήκος, αλλά πιο μεγάλο γεωγραφικό πλάτος, στην Αλεξάνδρεια, όταν έπεφτε ο ήλιος, δεν έπεφτε κατακόρυφα, αλλά άμα έβαζε ένα ραβδί κατακόρυφο, έπεφτε και δημιουργήσε το ραβδί μια σκιά, που στη Σιήνη δεν έκανε τη σκιά. Τι σημαίνει αυτό, ότι καθώς έρχονται ακτίνες του ήλιου. Πάμε την αναλογία τώρα. Αποστάσεως, Σιήνης και Αλεξάνδρειας. Οπότε η σκέψη ήταν αυτή, ότι αφού στη Σιήνη δεν πέφτει, δεν δημιουργεί σκιά, ας πούμε ένα ηλιακό ρολόι, ενώ στην Αλεξάνδρεια το ραβδί δημιουργεί σκιά, σημαίνει και ότι η γη είναι σφαιρική, γιατί αν ήταν επίπεδη θα πέφτανε οι ακτίνες παράλληλα και θα είχαμε την ίδια σκιά ή δεν θα είχαμε καθόλου σκιά σε όλα τα μέρη. Οπότε υπολογίζει αυτή τη γωνία, που πολύ απλά μετρά στη γωνία, υπολογίζει την απόσταση Αλεξάνδρειας Σιήνης, και υπήρχαν οι βαδιστές τότε που έκαναν αυτή τη δουλειά ή με τα καραβάνια, ήξερε ότι αυτή η απόσταση είναι τόσα στάδια. Οπότε αυτή η γωνία, η οποία αν κάνουμε κάνει μια αναλογία μετά. Κάνεις μια αναλογία ότι αυτή η γωνία που αντιστοιχεί, τέλος πάντων δεν θα κάνουμε τώρα σχήμα, αυτή η γωνία αντιστοιχεί σε αυτή την απόσταση στην περίμετρο της γης. Οι 360 μοίρες που είναι η σφαίρα της γης, σε τι περίμετρο αντιστοιχούν. Τα μαθηματικά είναι πάρα πολύ απλά. Είναι μαθηματικά, τριγωνομετρία, άλφα γυμνασίου. Αυτό είναι πολύ αναλογία, είναι μια απλή αναλογία. Ναι, μια απλή αναλογία. Και όταν τη μεταφέρουμε τώρα λες τόσο απλό ήταν. Αλλά η σκέψη όμως ήταν το βασικό. Το βασικό ήταν η σκέψη, η παρατήρηση, δηλαδή το καθαρός νους που είχε για να κάνει αυτή τη σκέψη. Δηλαδή κάνει το ίδιο πείραμα σε δύο διαφορετικούς τόπους. Την ίδια στιγμή. Την ίδια χρονική στιγμή. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι είχε προκαταλάβει ότι η γη είναι σφαιρική. Ότι η σφαιρικότητα της γης ήταν γνωστή πριν τον Ερατοσθένη. Εννοείται. Και ο Ερατοσθένης στηρίχθηκε γι' αυτό και το γνώριζε βέβαια, αλλά η καθαρή σκέψη ήταν αυτή, δηλαδή να κάνεις μία μέτρηση ταυτόχρονη σε δύο τόπους. Και πώς θα κάνεις με ταυτόχρονη μέτρηση χωρίς να έχεις ρολόι. Σήμερα έχουμε ρολόι και ξέρω ότι εγώ είμαι στην Αθήνα, εσύ είσαι στην Κρήτη και ταυτόχρονα μετράμε κάτι. Τι μετράμε, τα ίδια πράγματα θα μας δείξει. Ναι, αλλά έχουμε ρολόι να συνεννοηθούμε. Τι να συνεννοηθούμε, αφού και με ένα 9 και 4 θα δείξει και σε ένα 9 και 4 θα δείξει. Είναι, δεν είναι ποτέ δυνατόν να έχει τον ίδιο χρόνο η Κρήτη με την Αθήνα. Ποτέ. Εντάξει, την Αθήνα, άλλη σύμβαση, ναι. Και να το έχεις και με τη Βιέννη, να το έχεις και με την Ιταλία, δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον. Ναι, εντάξει, μετά πάμε στον πολιτικό χρόνο. Τι πολιτικός χρόνος τώρα. Πάλι μια ισοπαίδωση, πάλι μια παγκοσμιοποίηση είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουν έρθει παγκοσμιοποιήσεις σταδιακά στο κεφάλι μας και δεν το έχουν πάρει είδηση. Και δεν έχουμε αντιδράσει σε αυτό. Αυτό θέλω να πω. Χάσε τα δικά μου τα σχόλια. Πάμε πάρε κάτω, προχώρησε. Για λόγους επικοινωνίας. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχει τον ίδιο χρόνο η Θεσσαλονίκη με την Κρήτη.
Όχι. Όχι. Λοιπόν, τώρα τι. Αλλά αν μιλήσει ένα Θεσσαλονίκο και ένα Κρητικό. Αν έχουν το ίδιο γεωγραφικό μήκο, ο ήλιο μεσουρανεί την ίδια ώρα. Και αυτό χρησιμοποίησε ο Ερατοσθένη. Τώρα σε ξαναβγάζω και σε ξαναβάζω τον Ερατοσθένη. Αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, όπω παρατηρούμε τον ήλιο, πρώτα θα περάσει τη Θεσσαλονίκη, μετά από την Κέρκυρα, μετά από την Ιταλία. Αλλά για λόγου σύμβαση, για να καταλάβουμε. Εδώ είναι η αποδοχή αυτή τη παγκόσμια σύμβαση, είναι το θέμα μου και το πρόβλημά μου. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι παντού. Βόρειο, νότιο, από εδώ, από εκεί, δεξί, άσπρη, μαύρη, κίτρινη. Δεν υπάρχει ισότητα στη φύση. Δεν είναι ίδια. Δύο στάχια ίδια, δίπλα-δίπλα, δεν είναι ίδια. Απλά πρέπει και να συνεννοούμαστε, να επικοινωνούμε, θες και τα θετικά. Και ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, άμα πω εγώ 9 και τα λέξει πει 9 και 17. Ποια είναι η διαφορά. Γιατί όταν είμαστε οι τελευταίοι που μπήκαμε στο γρηγοριανό ημερολόγιο στην Ελλάδα, έφευγε ένα τρένο μια ημερομηνία από την Αθήνα και έφτανε στη Βιέννη μετά από 11 μέρες. Αυτό δεν είχε έτσι πρακτική. Απλά πρέπει να ξέρει. Δεν είχε πρακτική. Σου λέω όταν κατέβει και θα αλλάξει το ημερολογίο. Στο ρολόι, έτσι σου λέει και το ρολόι στο αεροπλάνο σήμερα. Το κινητό σου όταν πα στην Αμερική δεν σου λέει δεν σου αλλάζει αυτόματα την ώρα. Λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα. Απλώς ήταν ότι έπρεπε να περάσει η παγκοσμιοποίηση σιγά σιγά, να ντυνόμαστε οι ίδιοι όλοι, να τρώμε τα ίδια πράγματα όλοι, να ψωνίζουμε από τα ίδια μαγαζιά όλοι. Και φτάνει τώρα εδώ πέρα και θα λεγόμαστε όλοι με ένα όνομα, όλοι Τζον, και θα έχουμε όλοι και όλοι ένα νούμερο. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι δικά μου σχόλια. Προχώρα παρακάτω. Λοιπόν, προσφορά πολύ στο μέλλον, πιο πολύ από ότι. στον Άρη. Ναι, όχι, μα εκεί σε οδηγούν αυτές οι συζητήσεις. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις φάει στη μάπα μια παγκοσμιοποίηση και δεν το έχεις πάρει είδηση. Δεν είναι ίδια τα πράγματα. Δεν μπορούμε να βρούμε τα πατήματά μας, μπορούμε να βρούμε τα καλά μας, μπορούμε να βρούμε τα συγκαλά σου που λέει η γιαγιά μου. Δεν έρχεται, αλλά στα συγκαλά σου. Μα δεν είναι πώς να είμαι στα συγκαλά μου, αφού άλλη ώρα έχω εγώ, άλλη έχει ο άλλος και μιλάμε. Εκεί χιονίζει. Πρέπει να ξέρουμε γιατί το κάνουμε και πώς το κάνουμε, δηλαδή να ξέρουμε την αιτιολόγηση πίσω από αυτό. Και να ξέρουμε και τι είναι και το φυσικό φαινόμενο και η πραγματικότητα και η φύση, να μην χάνουμε αυτή την επαφή. Και αυτό μαθαίνεται και από την αστρονομία, που δεν διδάσκεται η αστρονομία. Και τώρα όσο να φωνάξεις θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν έπρεπε η αστρονομία να είναι από τα παιδιά του δημοτικού, με τους μύθους των αστεριών, με τους μύθους των ζωδίων, να μην νομίζουν ότι η αστρονομία είναι να βλέπω τα ζώδια και να μου λέει το ζώδιο αν θα βγω έξω ή δεν θα βγω έξω, γιατί κακή μου μέρα. Αυτό δεν ξέρουν τα παιδιά σήμερα. Αυτό ισχύει. Αλλά τα παιδιά όμως ξέρουν περισσότερα από ό,τι φανταζόμαστε ότι ξέρουν, και ξέρουν και μυθολογία, ξέρουν και τις διαστημικές αποστολές, παρότι δεν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο, το γνωστικό και το εκπαιδευτικό. Και παρόλο που πρέπει να πω ότι και οι Ένωση Φυσικών και των Αστρονόμων έχουν πολλές φορές διαμαρτυρηθεί για να μπουν αυτά τα πράγματα έτσι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά το Υπουργείο Παιδείας δεν θέλει να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Δεν θέλει να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Θέλει να σε αποκόψει από τη φύση. Θέλει να βλέπεις τσιμέντο και να χειροκροτάς. Αυτό θέλει. Κατάλαβες. Άμα βλέπεις να γίνεται μια αναδάσωση, ένα παρτέρι ή το ένα τ' άλλο, έρχεται το δασαρχείο και σου λέει ποιος εσύ, έχεις πάρει άδεια. Μα αντράκι πήγα να φυτέψω. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, δικά μου σχόλια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε όμως και καλούς δασκάλους, καλούς εκπαιδευτικούς και είναι πολλοί. Και ευτυχώς που είναι πολλοί, όπου βρίσκουν τρόπους και μέσα στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, είτε είναι γεωλογία είτε είναι αστρονομία, θα βάλουν και το πείραμα του Ερατοσθένη. Και τα τελευταία χρόνια και από το αστεροσκοπείο σε συνεργασία με τα ΕΚΦΕ όλης της χώρας, τα περισσότερα ΕΚΦΕ τέλος πάντων, συντονίζουμε το πείραμα του Ερατοσθένη και πραγματοποιείται από μαθητές. Στις ημερίες και σε ηλιοστάσια, τώρα λόγω των συνθήκων δεν το κάνουμε από κοντά και δίνουμε οδηγίες και οι καθηγητές ξέρουν να δίνουν οδηγίες στους μαθητές πώς χρησιμοποιώντας ένα ραβδί, ένα χάρακα και ένα μυρογνωμόνιο για ένα χαρτί και ένα μολύβι να υπολογίσουν την περίμετρο της γης όπως το έκανε ο Ερατοσθένης τότε. Μπράβο. Που εκπαιδευτικά είναι πάρα πολύ ωραίο στοιχείο και τα παιδιά ενθουσιάζονται. Πες μου τις φατσούλες τους. Έχουμε φωτογραφίες, έχουμε βίντεο, στέκονται και περιμένουν να δουν τη σκιά, τι ώρα θα περάσει, να δουν αν είναι στη μεσουράνηση, υπολογίζουμε πότε μεσουρανεί ο ήλιος, υπολογίζουν και ο καθένας κάνει ένα κομμάτι, άλλος κάνει τη μέτρηση, άλλος γράφει τον υπολογισμό και συνεργάζονται και βρίσκουν την περίμετρο της γης με ακρίβεια μέχρι και σήμερα. Δεν είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτική ιδέα και υπάρχουν πολλοί καθηγητές που συντονίζουν και που. Άρα λοιπόν, ένα σχολείο που μας ακούει τώρα με έναν καθηγητή, τι οφείλει να κάνει, να σας πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: θέλω να συμμετέχω. Μπορεί να συμμετέχει, μπορεί να μπει και στη σελίδα του αστεροσκοπείου που υπήρχαν οδηγίες για τα πειράματα, στη σελίδα των εκπαιδευτικών αυτών κέντρων, τα ΕΚΦΕ και των ΣΕΡΟΝ που έχουν πρωτοστατήσει. Και εδώ θέλω να αναφέρω τον κύριο Σωτήρη Μανδηλιώτη, που είναι ένας εξαιρετικός φυσικός. Όχι ο μόνος βέβαια, ο οποίος είχε προσπαθήσει πάρα πολύ για να το συντονίσουμε αυτό στη συνεργασία με το αστεροσκοπείο πανελλαδικά. Και το κατάφερε
και θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ωραία. Κορίτσι της Άνοιξης, εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή? Η Άνοιξη. Αλήθεια? Ναι, δεν είναι ψεύτικη απάντηση. Εντάξει, ναι. Όλες οι εποχές είναι όμορφες. Εντάξει, η Άνοιξη, γιατί έχει αυτή τη μεταμόρφωση, αυτή την αλλαγή, αυτή την εισαγωγή προς το θέρος. Και ο ουρανός της Άνοιξης. Αστρονομικά έχει, αυτό θα αστρονομικά πω. Έχει και την ομορφιά του χειμώνα, τους αστερισμούς. Βλέπεις κάποιους ακόμα? Τους βλέπεις, οδεύουν προς τη Δύση, αλλά βλέπεις να ανατέλουν και καλοκαιρινοί. Οπότε συνδυάζει το χειμώνα που φεύγει και το καλοκαίρι που έρχεται. Οπότε έχεις πλούσιο, έχεις ενδιαφέροντα ουρανό την Άνοιξη. Κάτι το ιδιαίτερο του ουρανού της Άνοιξης? Ιδιαίτερο. Κανα τακτικό επισκέπτη, κανα κομίτη. Τώρα οι κομίτες δεν. Αν ανακαλυφθεί κάποιος κομίτης που να περνάει την Άνοιξη, ναι, αλλά έτσι κάποιο ιδιαίτερο φαινόμενο. Όχι αστεροειδείς, τίποτα, βροχές, τέτοια πράγματα. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο είναι οι ωραίες βροχές διατώντων. Αλλά η Άνοιξη έχει τους ωραίους αστερισμούς, δηλαδή τη μυθολογία και τη χειμερινή και την ανοιξιάτικη και την καλοκαιρινή. Η ιδανικότερη εποχή να παρατηρήσει τον ουρανό ποια είναι? Όταν. Όταν είναι καθαρός ο ουρανός, να μην έχει σύννεφα, να είναι διαυγής. Ο χειμωνιάτικος ουρανός, εγώ τον απολαμβάνω πολύ, γιατί είναι λαμπερός, γιατί είναι εξάστερος. Και βέβαια το καλοκαίρι, που έχουμε την ευκαιρία να μένουμε περισσότερο χρόνο έξω και να είμαστε σε επαφή με τον ουρανό. Και να μην κρυώνουμε, να αισθανόμαστε ευχάριστα. Τι, έχουμε κάτι που δεν έχουμε πει για την Ιαρινή Σημερία? Για την Ιαρινή Σημερία. Α, λοιπόν, ναι, η Ιαρινή Σημερία και όχι μόνο η Ιαρινή Σημερία αναφέρεται και αναφέρονταν και στο παράδειγμα του μηχανισμού των αντικυθύρων. Για παράδειγμα, και όχι μόνο στο παράδειγμα του μηχανισμού, σε διάφορα παραπήγματα, τα οποία ήταν τι? Τα παραπήγματα στην αρχαιότητα ήταν ενεπίγραφες πλάκες που ήταν τοποθετημένες σε διάφορα σημεία. Manual, πώς χειρίζεται. Ακριβώς. Για να το καταλάβει ο κόσμος, manual ήταν. Λοιπόν, και έδινε οδηγίες για διάφορα αστρονομικά φαινόμενα. Πότε θα αρχίσει να ανατέλει ο Σύριος, πότε δίουν οι δίδυμοι, για παράδειγμα. Παρένθεση, πότε... δύο εκπομπές που μου χρωστάς, Σύριος και τα λοιπά. Προχώρα, ναι. Okay. Και ανέφεραν και τα στοιχεία των ησημεριών, δηλαδή έπρεπε να ξέρει ο άλλος για αυτό που είπες πριν, για να κλαδέψει τα δέντρα του, για να κάνει τις εργασίες του, πότε θα έχουμε Ιαρινή ησημερία. Οπότε σου έλεγε το παράδειγμα, και το διάβαζε ο καθένας, ότι φέτος η Ιαρινή ησημερία είναι τότε. Ένα από τα πιο παλιά παραπήγματα είναι αυτό της Μιλήτου που έχει βρεθεί, του μηχανισμού των αντικυθύρων, ελληνιστικής τώρα περίοδου, και αυτό αναφέρει πάνω... Της Μιλήτου πότε είναι? Τέταρτο. Δεν θυμάμαι. Τέταρτο, πέμπτο, κάπου εκεί. Αλλά είναι κάπου εκεί, είναι το πιο παλιό που γνωρίζουμε και έχει τέτοιου είδους πληροφορίες. Τώρα, αν πιάσουμε την κουβέντα για τη Μιλήτου, τι γνώση είχε, τι τεχνολογία και τι παγκόσμια πρωτεύουσα ήταν τότε Μίλητος, και το συζητάμε, προχώρα, κλείνει η παρένθεση. Οπότε έχουμε αυτά τα παραπήγματα, όπως έχει και ο μηχανισμός επάνω του, το manual, όπως είπε, που δίνει οδηγίες και δίνει μέσα στο έτος, στις 365 διαβαθμίσεις που έχει ένα από τα ημερολόγια του, στην μπροστά πλευρά, γράφει ότι αυτή τη μέρα είναι η Ιαρινή Σημερία, την άλλη είναι η Φθινοπορεινή, για να ξέρει ο χειριστής αυτή την πληροφορία και να τη μεταφέρει και σε άλλους. Ο οποίος προφανώς ήταν ένας απλός ναύτης, αν ήταν στη θάλασσα, θα μπορούσε να είναι ένας οποιοδήποτε επαγγελματίας παντού, γιατί δεν ξέρουμε πού πήγαινε. Ήταν στο ταξίδι από τη Ρόδο προς την Ιταλία, μάλλον, γι' αυτό και πέρασε από τα αντικύθυρα όπου ναυάγησε. Κάποιος το παρήγγειλε δηλαδή, και κάπου πήγαινε αυτό. Έτσι φαίνεται. Αλλά θα μπορούσε να το έχει και ένας καπετάνιος στο πλοίο του επάνω, ή ένας κινητός φορητός υπολογιστής. Και να μπορεί να διαβάσει όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις μεταφέρει και σε άλλους που δεν και μπορούσε να λειτουργεί οπουδήποτε. Ναι. Και είναι συγκινητή. Μπορούσε να λειτουργεί αυτός που βρέθηκε, γιατί υπήρχαν και άλλα αντίγραφα. Υπάρχουν περιγραφές ότι υπήρχαν τέτοια όργανα, δηλαδή και ο Κικέρονας αναφέρει ότι και ο ύπαρχος είχε μηχανισμούς που υπολόγιζαν και θέσεις πλανητών, που αυτός που έχει βρεθεί δεν έχουν φανεί θέσεις πλανητών στις τομογραφίες, αλλά μπορεί και να είχε, ή αν δεν ήταν αυτός ο μηχανισμός, να ήταν άλλοι μηχανισμοί που να το υπολόγιζαν. Και μετέφερε τέτοια πληροφορία και είναι συγκινητικό σήμερα να βλέπουμε πάνω στο παράδειγμά του και να διαβάζουμε, που έχει διαβαστεί επιβεβαιωμένα, το βλέπουμε στις τομογραφίες, η Σημερία Ιαρινή. Και να ξέρουμε ότι ένας χρήστης τότε μπορούσε να υπολογίσει την Σημερία όπως και εμείς σήμερα. Από πού? Από αυτό που το 1905 λέγανε μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Άρα λοιπόν μπορείς να καταλάβεις πόσα πράγματα υπάρχουν γύρω μας, στο βυθό, στη γη, παντού, που τα θεωρούμε μπάζα
ή άμορφες μάζες χαλκού ή σωρίες ή σκορίες, όπως τα λένε, οτιδήποτε, και τελικά αν διαβαστούν, αν αναλυθούν, θα μπορέσουν να μας δώσουν τόσο λαμπρές πληροφορίες. Κορίτσι των άστρων, Αναστασία μου, Φιόρη μου. Ποιος άρεσε πιο πολύ, Αναστασία ή Φιόρη? Και τα δύο. Το Φιόρη, ας το πάρουμε τώρα που είναι ανοιξιάτικο. Ναι. Το λουλουδένιο, το πτανησιακό. Ωραία, πτανησία μου, Κερκυραία μου, Φιόρη μου, Αναστασία μου, Αστρούλα μου. Μεταλληνού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις τόσο σπουδαία πράγματα στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Επίσης, Γιώργο, στο αρχαίο πολιτισμού να μας πηγαίνει πάντα μπροστά.